Θα επιχειρήσω να αιτιολογήσω την αρνητική μας ψήφο και στις δύο συμβάσεις, λέγοντας καταρχήν ότι το Elixir είναι η πανευρωπαϊκή ερευνητική υποδομή η οποία στηρίζει τη φύλαξη, την ανάλυση και τη διαχείριση των τεράστιου όγκου δεδομένων που παράγονται διεθνώς ολοένα και περισσότερο από τις βιοεπιστήμες. Πρόκειται δηλαδή για μια υποδομή κατανεμημένη, η οποία συνδέει βάσεις δεδομένων, εργαλεία υπολογιστικά, υλικό εκπαιδευτικό, βιοπληροφορικής και υπολογιστικό αποθηκευτικό δυναμικό. Η Ελλάδα αποτελεί παρατηρητής, είναι παρατηρητής η χώρα μας από το 2014, ενώ η αίτηση για την πλήρη ένταξη στον οργανισμό Elixir υποβλήθηκε το 2019 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα, η συγκεκριμένη σύμβαση για την ένταξη στο πρόγραμμα Elixir και τη δημιουργία εθνικών κόμβων υλοποίησης εντάσσεται σε αυτό που λέγεται Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τη διαχείριση των δεδομένων, η οποία έχει ως κύριο βέβαια στόχο τη θέσπιση μιας ενιαίας αγοράς δεδομένων, σε συνδυασμό βέβαια πάντοτε και με τις προσπάθειες των κρατών μελών του οργανισμού Elixir για τη δημιουργία αυτών των λεγόμενων κοινών κέντρων δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα μεγάλης κλίμακας, τα λεγόμενα big data, θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε όλους τους τομείς, προκειμένου ασφαλώς να προσφέρουν διαρκώς ολοένα και νέα πεδία επενδυτικά στους επιχειρηματικούς ομίλους, έχοντας μάλιστα εξασφαλισμένη και την επιπλέον οικονομική τους στήριξη από τους προϋπολογισμούς των κρατών που συμμετέχουν σε τέτοια προγράμματα όπως είναι το Elixir. Θέλουμε για μια άλλη φορά ακόμα να τοποθετηθούμε ως ΚΚΕ για τον επωνομαζόμενο ψηφιακό μετασχηματισμό, διότι στην ουσία για αυτόν μιλάμε, τη σύγχρονη δηλαδή παραγωγική εφαρμογή της επιστήμης. Ποτέ δεν πρόκειται, και δεν επρόκειτο φυσικά ουδέποτε, για μια ουδέτερη αταξική διαδικασία, αφού το κρίσιμο ζήτημα πάντα είναι το ποιος διαφεντεύει τα μέσα παραγωγής και άρα και την ίδια την παραγωγή, και όπως είναι γνωστό, σήμερα και στη χώρα μας, μα και στον κόσμο ολόκληρο, το ρόλο αυτό τον έχουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Συνεπώς, πίσω από το μοντέρνο περιτύλιγμα του ψηφιακού μετασχηματισμού, πάει να κρυφτεί το κύριο, που δεν είναι άλλο από την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, ώστε να εφαρμοστεί πιο αποτελεσματικά και πιο επιτελικά, αν θέλετε, από το αστικό κράτος, η στρατηγική και η πολιτική, η οποία ωφελεί το κεφάλαιο και γι' αυτό βεβαίως, γι' αυτό το λόγο, επειδή ωφελεί το κεφάλαιο, επιβαρύνει και το λαό. Ας το δούμε αυτό στο Elixir. Η συγκεκριμένη οργάνωση των δεδομένων βιοπληροφορικής δεν δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες για την περαιτέρω ανάπτυξη της επιστήμης. Δεν δείχνει τις μεγάλες δυνατότητες για την πλατιά ανεμπόδιστη διάχυση της επιστημονικής γνώσης μέσα από τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες που ολοένα αναπτύσσονται. Για την επιβεβλημένη διεθνή συνεργασία των ερευνητικών ομάδων σε μια εργασία η οποία διαρκώς κοινωνικοποιείται. Ασφαλώς και το δείχνει. Μόνο που αυτό δεν μπορεί να γίνει ολοκληρωμένα στο καπιταλιστικό σύστημα, αφού και η έρευνα και η καινοτομία προορίζονται να υπηρετούν τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και όχι τις ανάγκες των λαών. Αυτό ακριβώς δεν είδαμε να γίνεται και με το εμβόλιο του κορονοϊού. Δεν είδαμε μέσα σε χρόνο ρεκόρ το θρίαμβο της επιστήμης ενάντια σε έναν επικίνδυνο ιό από τη μια, και από την άλλη δεν είδαμε τον αδυσόπιτο ανταγωνισμό των φαρμακευτικών κολοσσών και των μεγάλων καπιταλιστικών χωρών που πρόσθεσαν ακόμα και το εμβόλιο στους άγριους γεωστρατηγικούς τους ανταγωνισμούς. Φυσικά και τα είδαμε. Άλλωστε, ρίξτε μια ματιά, ας ρίξουμε μια ματιά όλοι στην εμβολιαστική κάλυψη της Αφρικής, που ακόμα βρίσκεται αρκετά κάτω από το 10% και θα καταλάβουμε όλοι περί τίνος πρόκειται.
Τώρα, για το ότι το ελιξίρ υπηρετεί τα σχέδια των φαρμακοβιομηχανιών, δεν το λέμε εμείς, το λέει το ίδιο το ελιξίρ στον κόμβο του τον ηλεκτρονικό. Στο κεφάλαιο με τον τίτλο «Προώθηση της καινοτομίας και βιομηχανικής χρήσης των πληροφοριών» αναφέρεται χαρακτηριστικά. Το διαβάζω. «Ο χειρισμός και η ανάλυση των τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων που παράγονται τώρα στην επιστήμη της ζωής απαιτούν συχνά περισσότερους πόρους, μάλιστα, από ό,τι έχουν οι επιχειρήσεις υγείας και οι εταιρείες βιοτεχνολογίας». Μια λύση γι' αυτό είναι η στενή συνεργασία των ιδιωτικών με δημόσιες υπηρεσίες, όπως είναι το ΕΛΙΞΙΡ. Έτσι το ΕΛΙΞΙΡ αναπτύσσει ένα βιομηχανικό πρόγραμμα που προωθεί αυτές τις συνεργασίες, αυτά τα λέει το ίδιο το ΕΛΙΞΙΡ, στην ιστοσελίδα του, όχι μόνο εντός της Ευρώπης, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Η υποδομή που δημιουργεί το ΕΛΙΞΙΡ θα κάνει τα δεδομένα της επιστήμης της ζωής σε όλη την Ευρώπη πιο προσβάσιμα και θα παρέχει ευκολότερους τρόπους ανάλυσης και απόκτησης νέων πληροφοριών από αυτά τα δεδομένα. Και αυτές οι νέες ιδέες θα τονώσουν τις καινοτομίες που νομίζετε στη βιοτεχνολογία και τη φαρμακευτική βιομηχανία. Το ΕΛΙΞΙΡ τα λέει αυτά. Αυτό εννοεί βέβαια και η τωρινή σύμβαση, όταν λέει ότι τα ωφέλη που αναπτύσσονται στην παρούσα σύμβαση είναι η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στην αγορά και στο διεθνή ανταγωνισμό. Δεν έχουμε την παραμικρή αμφιβολία γι' αυτό. Την παραμικρή. Το ερώτημα είναι ποια ακριβώς θα είναι τα ωφέλη για το λαό, αλλά και για τους χιλιάδες εργαζόμενους στην έρευνα. Ούτε οι σύγχρονες υπηρεσίες υγείας θα πάψουν να είναι εμπόρευμα ακριβό για να είναι δικαίωμα όλων, ούτε οι εργαζόμενοι στην έρευνα θα δουν καλύτερες εργασιακές σχέσεις και συνθήκες με την ελαστική εργασία και την εντατικοποίηση να είναι ο κανόνας. Ούτε καν και αυτές οι υποδομές των ερευνητικών ιδρυμάτων θα βελτιωθούν, παρά μόνο τόσο και όταν υπηρετούν τις επιδιώξεις των ομίλων και όχι βέβαια τις λαϊκές ανάγκες. Έτσι, οι επιχειρήσεις από τη μία θα μπορούν να ψαρεύουν εμπορικά αξιοποιήσιμα ερευνητικά αποτελέσματα, με μεγαλύτερη ευκολία ασφαλώς, οι ιδιωτικές κλινικές και τα εθνικά συστήματα υγείας θα καθορίζουν αποτελεσματικότερα τη διάθεση πόρων με βάση το γνωστό, τη γνωστή λογική κόστους-οφέλους, ενώ η έρευνα των ερευνητικών κέντρων θα συνδέεται πιο οργανικά με τις επιδιώξεις των φαρμακοβιομηχάνων και άρα η έρευνα θα απομακρύνεται ακόμα περισσότερο από τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας, του λαού δηλαδή. Το λένε άλλωστε και οι ίδιοι όροι της σύμβασης. Τα κέντρα υλοποίησης αναλαμβάνουν την υποχρέωση ανάπτυξης συγκεκριμένων ενωτήτων εργασίας για τις οποίες ενότητες θα αξιολογούνται με βάση τους στόχους και τα παραδοτέα τους. Άρα, αυτό που προβάλλεται ως ελευθερία δήθεν στην επιλογή των θεμάτων ερευνητικής ενασχόλησης δεν είναι τίποτε άλλο παρά μια προσαρμογή στις νέες οικονομικές απαιτήσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού. Και εδώ θέλουμε να το ξαναπούμε. Ως ΚΚΕ ποτέ δεν βρεθήκαμε, δεν βρισκόμαστε και δεν πρόκειται να βρεθούμε ενάντια στην αξιοποίηση των νέων παραγωγικών δυνατοτήτων, αν είναι δυνατόν, των επιτευγμάτων της επιστήμης, την ανάπτυξη της ίδιας της επιστήμης ως γενικευμένης παραγωγικής δύναμης της κοινωνίας. Ασφαλώς και θεωρούμε ότι οι δυνατότητες πληροφορικής, βιοπληροφορικής ανάλυσης σε μεγάλη κλίμακα και με διεθνή συνεργασία μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων θεραπευτικών προσεγγίσεων. Μπορούν να συμβάλλουν επίσης στην οργάνωση, τη διάθεση, επεξεργασία των δεδομένων από την επιστημονική κοινότητα. Θεωρούμε αναγκαία ασφαλώς και υποστηρίζουμε την ελληνική ερευνητική κοινότητα στη χρήση τέτοιων τεχνολογιών αιχμής, στη βιοπληροφορική, στην υπολογιστική βιολογία, μέσω παροχής της κατάλληλης υποδομής των εργαλείων, των βάσεων δεδομένων. Όπως δείχνει όμως κάθε μέρα η ίδια η ζωή, όλα αυτά τα εργαλεία αποτελούν εν δυνάμει ιδιοκτησία των μονοπωλιακών, των επιχειρηματικών ομίλων, όσο στρατεύονται στις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την κερδοφορία και την ανταγωνιστικότητα, όσο κινούνται μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων που στηρίζουν αυτή τη στρατηγική, τόσο και θα απομακρύνεται η έρευνα και τα αποτελέσματά της από την ουσιαστική κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Και έχουμε και μια ερώτηση στον κύριο Υπουργό.
Η σύμβαση ορίζει ότι οι συμβάσεις και οι αμοιβές των υπαλλήλων των Εθνικών Κόμβων του Ελιξίρ καθορίζονται, λέει, με βάση τους κανονισμούς προσωπικού του EMBL, του Ευρωπαϊκού Εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας. Μήπως θα μπορούσατε να μας πείτε κάτι περισσότερο για αυτούς τους κανονισμούς του προσωπικού? Τα ίδια ακριβώς ισχύουν, θέλω ακριβώς ούτε ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε, και για τη σύμβαση της χώρας μας με το Μαρόκο στον τομέα της επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας. Ούτε οι λαοί των δύο χωρών έχουν κάτι να ωφεληθούν από αυτήν, ούτε οι εργαζόμενοι βέβαια στον τομέα της έρευνας. Η επίδοξη κερδισμένη είναι και εδώ η επιχειρηματική όμιλη και των δύο χωρών. Αυτό το παραδέχεται και το διαλαλεί και η ίδια η αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει αυτή τη σύμβαση, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτή, όπως και όλα τα διμερή προγράμματα της από κοινού έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας, στόχο έχουν την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των δύο χωρών. Αυτό λέει. Ό,τι αφορά κατά βάση την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καλό μέχρι εδώ ακούγεται, αλλά και τις επιχειρήσεις, ή ότι έχουν δικαίωμα προς χρηματοδότηση ερευνητικοί οργανισμοί, πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, αλλά και ιδιωτικές επιχειρήσεις. Με βάση όλα τα παραπάνω, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε παρά να καταψηφίσουμε και τις δύο συμβάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε.